τεράστια στροφή μέτρηση, κυρίες και κύριοι, για την απολογία της Εύας Καϊλή αύριο το πρωί στις βελγικές αρχές, με την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή να προετοιμάζεται επί ώρες σήμερα με τους δικηγόρους της. Την ίδια ώρα οι αποκαλύψεις γύρω από τη λειτουργία του κυκλώματος του Qatar Gate έρχονται με ρυθμό καταιγιστικό. Μετά το σύντροφό της Καϊλή και ο πρώην Ευρωβουλευτής Παντσέρη, που θεωρείται και εγκέφαλος του Qatar Gate, φέρεται να έχει μιλήσει στις βελγικές αρχές, δίνοντας μάλιστα ονόματα κι άλλων ευρωβουλευτών. Το ημερολόγιο δείχνει 10 Οκτωβρίου του 2022. Η αντιπροσωπεία Καταριανών κλείνει την σουίτα που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο του υπερπολιτελούς ξενοδοχείου Wiltshire. Ανάμεσά τους ο Υπουργός Εργασίας Αλ Μάρι. Σε αυτή τη σουίτα, στον τέταρτο όροφο, γίνεται το μυστικό ραντεβού. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Ιλφάτο Κοτιντιάνου, λίγες ώρες αργότερα το κατόφλι του ξενοδοχείου θα περάσουν Παντσέρη και Τζόρτζι. Οι δυο τους περνούν την είσοδο του υπερπολιτελούς ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Παντσέρη κρατά στα χέρια του έναν πολύ λεπτό φάκελο, ενώ δίπλα του και λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο Τζόρτζι, ο οποίος πρόχνει ένα καρότσι. Μέσα υπάρχει ένα μωρό. Ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο, εκεί όπου γίνεται η μυστική συνάντηση με τα μέλη της Καταριανής Αποστολής. Μισή ώρα αργότερα ο Τζόρτζι φεύγει από τον τέταρτο όροφο, σπρώχνει το καρότσι και βρίσκεται στο ισόγειο στο λόμπι του ξενοδοχείου. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χαιρετά και συναντά μια γυναίκα. Μια γυναίκα που θεωρείται γνωστή του, γιατί από μακριά δείχνει με το δάχτυλο το καρότσι όπου βρίσκεται το παιδάκι. Λίγο αργότερα ο Τζόρτζι επιστρέφει στον τέταρτο όροφο, στη σουίτα. Αυτή τη φορά όμως μόνος του. Μία ώρα αργότερα, οι δύο Ιταλοί και ο άνδρας από το Κατάρ, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, αποχωρούν από τη σουίτα. Απ' έξω οι αστυνομικοί έχουν στήσει καρτέρι και παρατηρούν ότι ο χαρτοφύλακας του Παντσέρη ήταν πιο φουσκωμένος από ό,τι πριν τη συνάντηση. Η παρακολούθηση, ωστόσο, του Παντσέρη από τους Βέλγους είχε ξεκινήσει πριν από μήνες. Οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν έφοδο στο σπίτι του Παντσέρη. Εκεί εντοπίζουν 700.000 ευρώ σε μετρητά, κρυμμένα σε μικρό χρηματοκιβώτιο, αλλά κάτω από το κρεβάτι και άλλα κάτω από την ντουλάπα. Δεν πειράζουν τίποτα και τοποθετούν κοριούς. Kylie confessed that bags of cash had indeed passed through her flat via her partner, Francesco Giorgi, and former Italian MEP Pier Antonio Panzeri. Όπως αναφέρει La Repubblica, ο σύντροφος της Εύας Καϊλή είχε παραδεχθεί μεταφορές χρημάτων. Πρόκειται για ποσά μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Υπολογίζω το συνολικό ποσό σε 50.000 ευρώ. Ερχόταν στις Βρυξέλλες ή πηγαίναμε στο Παρίσι, στο διαμέρισμά του. Όταν πηγαίναμε να πάρουμε χρήματα, λέγαμε ότι πηγαίναμε να πάρουμε γραβάτες ή ρούχα. Χρήματα που, σύμφωνα με τον Παντσέρη, προέρχονται από το Κατάρ και το Μαρόκο. Η συμφωνία ήταν να μπλοκάρουμε ψηφίσματα κατά των δύο χωρών, Κατάρ και Μαρόκου, και σε αντάλλαγμα θα παίρναμε 50.000 ευρώ. Ο Τζόρτζι είχε μιλήσει για άλλες δύο συναντήσεις με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας του Κατάρ, στις οποίες μάλιστα ήταν παρούσα και η Εύα Καϊλή σε ρόλο μεταφραστή. Παρά τα 18 χρόνια στις Βρυξέλλες, ο Παντσέρη δεν γνωρίζει αγγλικά. Ο Παντσέρη όμως αρχίζει και δίνει ονόματα. Πρώτος στην πυρά ρίχνε το μέχρι στιγμής εκτός δικαστικής έρευνας ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Ανδρέα Κοντζολίνο. Κατάρ Γκέιτ. Ο Παντσέρη συνεργάζεται με τους Βέλγους δικαστές και κατηγορεί τον Κοντζολίνο. Ο πρώην ευρωβουλευτής μάλιστα καίει και τον εταίρο του, Μάρκ Ταραμπέλα. Ο Μάρκ Ταραμπέλα επισκέφθηκε το Κατάρ. Αλλά και την ευρωβουλευτή Μαρία Ρένα. Ξέρω ότι πήγε μία φορά στο Κατάρ και πήρε δώρα. Σύμφωνα με την Ιταλική La Repubblica, ο ηθήνων νους της πείρας, Αντώνιο Παντσέρη, δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί για να πέσει στα μαλακά.